Οι ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία καταλαμβάνουν ουκρανικά στρατιωτικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων τάγκ και οχημάτων μεταφοράς προσωπικού, και τα αποκαθιστούν για να τα επαναφέρουν σε κατάσταση μάχης, σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, όπως αναφέρει έγκριτο Ισραηλινό μέσο μαζικής ενημέρωσης. Αυτό φέρεται να γίνεται σε μια νέα εγκατάσταση επισκευής που έχει δημιουργηθεί από ρωσικά στρατεύματα που βρίσκονται πρακτικά στην πρώτη γραμμή, δίνοντάς τους το χρόνο και τη δυνατότητα να επισκευάσουν και να αποκαταστήσουν οχήματα σε αυτή. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας, αυτοί οι στρατιώτες χρειάζονται μόλις 8 ώρες για να αντικαταστήσουν τον κινητήρα ενός οχήματος BTR-80. Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι αυτός ο αποκατασταμένος εξοπλισμός θα μεταφερθεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, τις δύο αποσχιστήσεις ομάδες που ελέγχονται από τους φιλορώσους αυτονομιστές στην Ανατολική Ουκρανία. Στις 52 ημέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες σε εξοπλισμό, οχήματα και ανθρώπινο δυναμικό. Σύμφωνα με τον Ουκρανικό στρατό, η Ρωσία έχει χάσει μέχρι στιγμής 773 άρματα μάχης, 2.002 τεθωρακισμένα οχήματα, 146 ελικόπτερα, 376 συστήματα πυροβολικού, 66 συστήματα εράμινας, 127 MLRS, 76 φορτηγά καυσίμων, 148 drones, 8 πλοία, 165 αεροσκάφη και άλλα 1.471 οχήματα. Αυτό προστίθενται στις εκτιμούμενες 20.300 απώλειες στρατιωτών και 1.000 στρατιώτες που εχμαλωτίστηκαν. Η σκληρή αντίσταση σε συνδυασμό με τις ελλείψεις καυσίμων και τα σοβαρά προβλήματα υλικοτεχνικής υποστήριξης είχε επίσης ως αποτέλεσμα τα ρωσικά στρατεύματα να εγκαταλείψουν τα οχήματά τους σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας. Οι Ρώσοι δημιουργούν ουσιαστικά ένα προκεχωρημένο εργοστάσιο τεχνικού κοντά στην πρώτη γραμμή, το οποίο να έχει τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά ενός εργοστασίου περιοχής βάσεως. Αυτό δείχνει τα εξής. Πρώτον, αποτελεί σαφέστατη στρατιωτική ένδειξη για επικείμενη μεγάλης κλίμακας επίθεση, την οποία θα διεξάγουν οι Ρώσοι στον Ντονμπάς, όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε πολλά βίντεό μας. Δεύτερον, καταδεικνύουν την πρόθεση των Ρώσων να εκμεταλλευτούν στο έπαρκο τα ουκρανικά εχμαλωτισμένα άρματα, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν στη μάχη. Ωστόσο, υπάρχει και μία άλλη εκδοχή, η οποία είναι η δημιουργία από τους Ρώσους ενός στρατιωτικού τμήματος παραπλανήσεως, το οποίο θα προσποιείται ότι είναι ουκρανική δύναμη, αφού θα είναι εφοδιασμένη με ουκρανικά άρματα, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού. Απότερος σκοπός του ειδικού αυτού ρωσικού τμήματος θα είναι η πρόκληση από προσανατολισμού και σύγχυσης στις τάξεις του ουκρανικού στρατού. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.